Χόλιγουντ θύμιζε σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης που για αρκετή ώρα φιλοξένησε τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής ταινίας του Αντώνιο Μπαντέρας. Έχουμε συνδεθεί με τον Άρη Κουτσιούκη που βρίσκεται στο σημείο και βλέπω πίσω σου. Μαζεύουν και τους φοίνικες που είχαν τοποθετηθεί για να θυμίζετε Μαϊάμι εκεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Άρη. Έτσι είναι, Γιάννη. Τα γυρίσματα λοιπόν αυτής της κινήσης ολοκληρώθηκαν. Ο Ισπανός στάρ έφτασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στο σημείο με ένα μαύρο τζιπ και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το πρωί, να σας πω, για να παρακολουθήσει τα γυρίσματα της ταινίας. Σύμφωνα με το σενάριο, ο Αντώνιο Μπαντέρας έπρεπε να βγει από μια γκαλερία έργων τέχνης κρατώντας έναν πίνακα ζωγραφικής και να διασχίσει το δρόμο προκειμένου να μπει στο επιβλητικό Plymouth Barracuda όχημά του. Μάλιστα, ένα ταξί παραλίγο να τον χτυπήσει, αλλά καταφέρνει να σταματήσει την τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια, ο Μπαντέρας μπαίνει στο όχημα, προσπαθεί να το βάλει μπρος, αλλά για κάποιο λόγο δεν τα καταφέρνει. Αυτό ήταν το κομμάτι της σκηνής που γυρίστηκε εδώ. Και όπως είπες, βέβαια, χρειάστηκε η αλλαγή του σκηνικού, προκειμένου να μην θυμίζει Θεσσαλονίκη, αλλά να θυμίζει Μαϊάμι, όπου υποτίθεται ότι διαδραματίζεται η ταινία. Ακριβώς, πανύψηλοι φοίνικες, αμερικανικές σημαίες, ακόμη και αμερικανικό περιπολικό επιστρατεύτηκε εδώ για να μετατραπεί το σκηνικό. Να σας πω πως τα γυρίσματα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επόμενος σταθμός θα είναι η Χαλκιδική και συγκεκριμένα η Σιθωνία, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε, Άρη.